Σιγά, να δούμε. Καταρχήν... Μόνος έλεγε το θέλει πολύ κουβέντα αυτό που είπες. Εγώ θέλω, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε λίγα λόγια. Καταρχήν, ξέρετε που ήρθατε. Ξέρετε που ήρθατε. Έχετε υπόψη σας ότι απόψε θα τραβήξετε μεγάλο λούκι. Μιλάμε πάνω από 2,5 ίσως και παραπάνω ώρες τραγούδια για τη θάλασσα. Θα τα αντέξετε. Χωρίς διάλειμμα, γιατί δεν γίνεται διάλειμμα, όποιος θέλει μπορεί να φύγει από τώρα. Μέσα σε αυτά τα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, έχουμε συνηθίσει με έναν τρόπο επαφής και επικοινωνίας. Τα παλιότερα χρόνια ήταν αλλιώς. Όσο περνάει ο καιρός, κάποια πράγματα βελτιώνται, κάποια αλλοιώνονται, χαλάνε, μεταλλάσσονται. Το να βγαίνω κάθε εβδομάδα να τραγουδάω κάπου τα τραγούδια που ξέρετε, τη Φαντασία, τα Παραπονεμένα, το Κάπου Νυχτώνει, όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που όλα αυτά τα χρόνια μας συνδέουν, είναι κάτι απλό και καταλαβαίνω ότι είναι και μια σίγουρη επαφή. Όμως, πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι κάποιοι από εμάς έχουμε μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας μια ελευθερία. Εμβαθύνουμε όσο μπορούμε κάποιοι από εμάς στο κέντρο της εξήγησης του τι είναι τραγούδι για τους Έλληνες. Το τραγούδι για μας, για κάποιους από εμάς, δεν είναι 3-3,5 λεπτά διασκέδασης ή εκτόνωσης. Το τραγούδι αυτό που εμείς κάνουμε και εμείς θέλουμε να συντηρούμε και ο τρόπος που θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί σας έχει ένα βάθος και μια αισθητική αλλιώτικη. Γι' αυτό δεν ξέρω αν έχετε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό να μαζεύονται τα παιδιά εδώ, πιτσιρικάδες, να πετάνε φωτοβολίδες, να βρίζουν ένα στον άλλο, να πατάνε ένα στον άλλο. Κάποια στιγμή φτάσαμε να πετάνε και μπουκάλια. Δεν είναι αυτό το αιτούμενο. Το ελληνικό τραγούδι κρύβει μέσα του ιστορία, βάσανα, καημούς, πάθος και κυρίως μια υψηλότατη ποίηση από τους λαϊκούς οργανωπαίκτες και ποιητές μέχρι τους μεγάλους μας νομπελίστες, ποιητές και συγγραφείς. Άρα λοιπόν το τραγούδι για κάποιους από εμάς είναι βαριά υπόθεση. Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Αυτές τις μέρες η χώρα μας δοκιμάζεται. Είναι λίγο περίεργο να μαζευόμαστε 5.000 άνθρωποι όταν λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω η μισή χώρα είναι βυθισμένη μες στη λάσπη. Είναι παράξενο. Και εγώ δεν μπορούσα να το αντέξω. Ξέρετε ποιος με βοήθησε για να είμαι εδώ απάνω και να τραγώ απόψε μπροστά σας. Ο Παντελής. Τον ρώτησα. Παντελή μου, δεν αισθάνομαι καλά. Φαντάζομαι και πολλοί από εσάς αισθάνεστε το ίδιο. Και μου είπε πολύ απλά, όχι μου λέει Γιώργο μου. Εμείς, η δουλειά μας είναι πάνω στη σκηνή. Γιατί αυτό που θα κάνουμε εμείς δίνει παρηγοριά στον κόσμο και το στηρίζει. Και έχει δίκιο ο Παντελής και γι' αυτό το λόγο τον άκουσα. Ακούστε όμως κάτι. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι που υποφέρουν εκεί και δεν ξέρω πόσους ανθρώπους θα βρούμε μέσα από τις λάσπες. Δεν ξέρω αν έχουν ανάγκη από έναν τραγουδιστή σαν και εμένα ή άλλους 10 τραγουδιστές ή αν έχουν ανάγκη από εμάς που είμαστε εδώ. Τώρα. Όχι. Την ανάγκη την ώρα που την είχαν, που την έθελαν, δεν την είχαν. Και επειδή δεν θέλω να πολιτικολογήσω, δεν είναι θέμα πολιτικό. Είναι επειδή όλοι μας ξέρουμε και προσπαθούμε με ευκολία και φανατισμό να ρίξουμε ευθύνες κάπου επειδή είναι βολικό. Δεν είναι έτσι. Οι επιστήμονες εδώ και 60 χρόνια μας λένε ότι ο κόσμος γύρω μας θα αλλάξει. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποια από τις μεγάλες εταιρείες που καίει λιγνίτη, που λερώνει τον υδροφόρο μας ορίζοντα, ποιες από τις μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες,
Πότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν σκύψει πάνω στο περιβάλλον? Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και θα χειροτερέψουν. Δεν θέλω, λέω, σας το λέω, να πολιτικολογήσω, αλλά είχαμε και αυτό το περιστατικό με το νεαρό παιδί που προσπαθούσε να ανέβει στο καράβι και τον έσπρωξαν. Και αν τους ρωτήσεις αυτούς τους ανθρώπους, θα πούνε ότι μα εμείς θέλαμε να τον προστατέψουμε, να προστατέψουμε τη ζωή του. Και τι κάνανε? Τον σπρώξανε και τον αυτοκτόνησαν. Αυτό κάνανε. Είναι πολύ παράξενα αυτά και καλά έλεγε ο Ελευθερίου. Δεν ξέρω πια αν ζούμε στην ίδια χώρα. Η Ελλάδα δεν ήταν έτσι, ούτε οι Έλληνες ήταν έτσι παλιότερα. Και δεν πρέπει να είναι και στο μέλλον. Επειδή η δύναμη είναι στα χέρια του κόσμου, και επειδή πολλοί μιλάνε για το λαό, αλλά κανείς δεν ξέρει τι είναι ο λαός. Αν ο λαός λοιπόν ενωθεί με επιχειρήματα, πιστεύω ότι μπορούμε να φτιάξουμε ξανά ένα κράτος. Όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση τώρα, ή πριν 10 χρόνια, ή πριν 15 χρόνια, σχεδόν τα ίδια ήταν. Πρέπει λοιπόν να τους πείσουμε με επιχειρήματα ότι το κράτος μας, δυστυχώς δεν ακούγεται ωραία, πρέπει να ιδρυθεί από την αρχή. Το έχουμε ανάγκη. Έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Συγγνώμη για αυτή την μικρή ταλαιπωρία, γιατί από τώρα και μπρος θα πρέπει να τραγουδήσετε μαζί μας και να ξορκίσουμε το κακό. Θα πούμε πολλά τραγούδια. Πολλά τραγούδια, γιατί η θάλασσα είναι μέσα μας, όπως σας είπα και στο ηχογραφημένο μήνυμα. Σας παρακαλώ, για τον Αντώνη, μόλις το είπα. Σας παρακαλώ, δώστε μας κι εσείς θάρρος να φύγει αυτό το σεντόνι από την ψυχή μας και από τα μάτια μας, να φύγουν αυτές οι εικόνες και να τραγουδήσουμε. Και μεθαύριο, μεθαύριο μπορεί να είναι σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, όταν μας έχει ανάγκη αυτός ο κόσμος, τότε θα είμαστε κοντά του. Όταν θα μαζέψουμε χρήματα για να τους βοηθήσουμε, τότε όμως. Όχι τώρα, γιατί αν πούμε ότι τώρα δεν έπρεπε να τραγουδήσουμε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τραγουδάνε δυστυχώς, γιατί οι συναυλίες τους είναι προπληρωμένες και δεν έχουν κανένα λόγο να πάνε να τραγουδήσουν και μπορούν να πουλήσουν και λίγη ευαισθησία. Αλλά αν εμείς απόψε δεν τραγουδήσουμε εδώ, οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις συναυλίες με όλο αυτόν τον κόσμο μαζί που βλέπετε και με όλα αυτά τα έξοδα, θα δημιουργήσουμε κι άλλους, κι άλλα θύματα οικονομικά αυτή τη φορά. Άρα λοιπόν, συγχωρέστε μας που είμαστε εδώ, αλλά πρέπει να είμαστε εδώ. Και εσάς σας συγχωρώ που είστε εδώ, γιατί πρέπει να είστε εδώ. Μπράβο σας.